Το πανανθρώπινο μήνυμα που εκπέμπει η τέχνη στις κοινωνίες κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι εξετάστηκαν στην νεοελληνική γλώσσα. Στους μαθητές δόθηκε ένα δοκίμηνο της Ελένης Γλύκα Τζιαρβελέρ από το έργο της «Πολιτισμός και Ελληνισμός προσεγγίσεις», που αναφέρεται στην τέχνη. Το απόσπασμα που δόθηκε έχει ως εξής: «Κάθε πολιτισμός έχει τα όρια και το στίγμα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Μέσα ωστόσο στην ιστορία του κόσμου, το αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγμα σημαδεύει την καταγωγή μιας τέχνης με πανανθρώπινο μήνυμα και με διαστάσεις παγκόσμιες, θα έλεγα σχεδόν εξωχρονικές. Πρώτη έκφραση της αποστασιοποίησης του ανθρώπου από την αναγκαιότητα της φύσης, χάρη στη μεταμόρφωση της ύλης σε πνεύμα, το ελληνικό πλαστικό κατόρθωμα δηλώνει την επίμονη και έλογη προσπάθεια του καλλιτέχνη να δαμάσει το πάθος και τη μοίρα με τα έργα του νου και της καρδιάς. Αυτά που φέρουν τον άνθρωπο όλο και πιο κοντά στο Θεό. Αυτά που τον οδηγούν δίπλα στο συνάνθρωπο». Οι εξεταστές ζήτησαν περίληψη του κειμένου που βαθμολογείται με 25 μονάδες και ανάπτυξη 500 με 602 λέξεων που βαθμολογείται με 40. Οι πανελλαδικές εξετάσεις άνοιξαν αυλαία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ σε ορισμένα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα η εξέταση ξεκίνησε μετά τις 8.30 καθώς μοιράστηκαν με καθυστέρηση φωτοτυπίες. Πολύ καλά. Λίγο το κείμενο ήταν λίγο δύσκολο στην κατανόηση. Δηλαδή, Για πες μου το θέμα τέχνη και πολιτισμός. Τέχνη και πολιτισμός. Εντάξει, δεν περιμέναμε και κάτι να ήταν αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει. Όχι, και πρόκειται. Χρειαστήκατε διευκρινήσεις. Όχι, ήταν κατανοητά τα θέματα όλα. Η περίληψη μας δυσκόλεψε, αλλά την παρέσαμε, την γράψαμε. Εντάξει, ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα όλοι. Ωστόσο δεν ήταν από τα αναμενόμενα, έτσι, από τα σως που λέτε. Εντάξει, στις πανελλήνες δεν υπάρχουν σως, όλα είναι μέσα. Ανάλογα με το διάβασμα, γράφεις. Για πολιτισμός, πώς ήτανε? Εύκολα. Εύκολα. Αναμενόμενο? Ναι, εντάξει. Ήθελες διευκρινήσεις? Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά περίμενα άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Εσύ, πώς το είδες το... Για μένα είναι πολύ εύκολο. Εντάξει. Τη διαδικασία των Πανελλήνων πώς τη βλέπεις γενικότερα? Πετυχαίνει ένας νέος σαν και σένα αύριο μεθαύριο και σπουδάζει 4-5 χρόνια όσο χρειαστεί. Ναι. Μετά η απορροφητικότητα στην εργασία. Δεν είναι καλό το σύστημα, πιστεύω. Για τη γνώμη μου δεν είναι καλό. Τέχνη και πολιτισμός. Ναι, μάλιστα, τέχνη και πολιτισμός. Εντάξει, μια χαρά τα θέματα, βατά όλα. Ναι. Η αρχή σήμερα. Σήμερα η αρχή, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Πιστεύουμε τα πήγαμε αρκετά καλά. Βλέποντας και κάνοντας από εδώ και πέρα. Εσύ, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ήταν το... Αρκετά βατά τα θέματα. Εύκολα ήταν. Σύγχυες γνώμης, ναι. Θεωρείς ότι κρύβονται παγίδες σε άλλα θέματα όταν ένα μάθημα είναι εύκολο? Είτε ναι είτε όχι, πολλές φορές. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός, ήταν εύκολο το θέμα. Πολλές φορές σε τέτοιες καταστάσεις πανελληνίων. Είμαι αρκετά καλά. Βέβαια, ήταν κάτι που περιμέναμε, η αλήθεια είναι, κάτι για την τέχνη, πολιτισμό και τέτοια, γιατί είναι ένα πολύ σύγχρονο θέμα. Βέβαια, λίγο το κείμενο ήταν λίγο κάπως που ήθελε για περίληψη. Ήταν της Γλύκα Τζιαρβελέρ. Αλλά εντάξει. Δεν παρέπεμπε το θέμα, ας πούμε, σε οικονομική κρίση και δυσκολία? Όχι. Αν και θα έπρεπε να είναι κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπήκα στη διαδικασία να το κάνω αυτό, γιατί ήξεραν ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολες απόψεις. Ωστόσο, οι μαθητές δηλώνουν όχι μόνο προβληματισμένοι για τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν σε κάποιο από τα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων, αλλά ο προβληματισμός κυριαρχεί φυσικά και μετά το τέλος των σπουδών, όπου υπάρχει έντονος ο προβληματισμός της απορροφητικότητας για μια θέση εργασίας. Και έτσι καλούνται να μπουν στη διαδικασία του διλήμματος, σε συνεννόηση πάντοτε με το οικογενειακό προπεριβάλλον, αν θα πρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ελλάδα ή εξωτερικό. Θέμα των πανελληνίων. Πολύ δύσκολο είναι. Δύσκολα, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση μετά. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να δώσουμε, αφού δεν υπάρχει ανταπόκριση μετά και όλοι πάνε στην ανεργία, δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Μάλιστα. Και πολλοί από εσάς φεύγετε στο εξωτερικό, εφόσον. Ναι. Αναγκαστικά. Υπάρχει πολλή πίεση και άγχος. Βέβαια, όπως είναι και ο αθλητισμός, έτσι είναι και το διάβασμα. Γιατί ο αθλητής δεν είναι. Πάει σε αγώνες σε ένα χρόνο. Θέλει προετοιμασία για ολόκληρη τη ζωή. Εντάξει, δεν πρέπει να υπάρχει άγχος. Πίστη στον εαυτό και προχωράμε μπροστά. Δεν είναι ο μόνος αγώνας στη ζωή.
το θέμα είναι εξωτερικό. Το θέμα είναι αν σπουδάζει πρώτα και μετά βλέπουμε αν πάμε εξωτερικό ή οπουδήποτε. Γιατί το θέμα είναι το οικονομικό και όλα γενικά. Κυρίως εξωτερικό. Κυρίως εξωτερικό. Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Από εκεί και πέρα. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν τη Δετάρτη, 23 Μαΐου, με τα μαθήματα γενικής παιδείας, της βιολογίας, φυσικής, μαθηματικών και στοιχείων στατιστικής και ιστορίας.